Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους μάγκες. Σήμερα επισκεφτήκαμε Φριμπούρκ να δούμε τι λέει. Μια και κάνει καλό καιρό, το πρώτο που συναντάμε είναι το θέατρο Equilibre, που σημαίνει ισορροπία. Μπορείτε να καταλάβετε το ονομάσαν έτσι. Λοιπόν, το βλέπουμε και από κάτω. Η γιγαντοθόνη είναι λίγο άκυρη, χτυπάει το μάτι εκεί, αν και άμα έπαιζε μπάλα και όχι αυτά που παίζει, τέλος πάντων, θα ήταν πιο όμορφα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια προτεσταντική εκκλησία. Έτσι τουλάχιστον το δείχνει στο Google Map. Πάμε προς τα εκεί να δούμε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι όσοι με ακολουθείτε, ξέρετε ότι έχω μια αγάπη να επισκέπτομαι ναούς και εκκλησίες. Τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπεται βέβαια μέσα. Τίποτα, πολύ λιτό παιδιά από ό,τι βλέπετε. Έχει τα παιδάκια εκεί πέρα που κάθονται. Το όργανο εκεί πάνω. Κάνουν κάποιες δουλειές τώρα εκεί πέρα. Μοντέρνο. Δεν είμαι φαν, δεν θα πω ψέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι όμορφο. Τα χρώματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον κεντρικό δρόμο μάλλον, το Μανόρ. Και δεν ξέρω τώρα... Μπάνκα τον άλλο εδώ. Βλέπετε, όσο αρχίζει και φτιάχνεται και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχουν αρχίσει και στείνουν σιγά σιγά έξω, βγάζουν τραπεζάκια. Μετά το μεσημέρι θα κάνει λίγο συννεφιά, αλλά γενικώς η θερμοκρασία θα είναι ψηλοσταθερά στις 21 βαθμούς. Εδώ κάποιο παζάρι, είναι κάποιο ξεπούλημα. Ναι, είναι κάποιο ξεπούλημα. Δεν, για κανένα λόγο. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση για κεντρικό δρόμο. Βέβαια, ίσως να έχετε πιο μετά ο κόσμος. Και έχει ωραία πραγματάκια εδώ να δεις, να ψωνίσεις. Βινίλια εδώ πουλάνε. Viper Smoker, μηχανές του καφέ. Μια χαρά. Πόσο καθαρά είναι, έτσι. Καλά, σε όλη την Ελβετία προσέχουνε. Και από ό,τι βλέπετε στο βάθος έχει αρχίσει και αγνοφαίνεται σιγά σιγά ο καθεδρικός ναός, που αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το Αγίου Νικολάου. Θα δούμε.
Παιδιά, εκπαιδεύω το χέρι μου να μην κουνάω. Α, είναι μακριά ο ναός. Νομίζω δίπλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Α, πρέπει να έχουν και λαϊκή εδώ, λαϊκή αγορά. Θα περάσουμε, γιατί νομίζω δεν έχω περάσει άλλο βίντεο. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το Δημαρχείο, Hotel de Ville. Το ρολόι. Το Δημαρχείο του Φριμπούργου. Εν τω μεταξύ, εκεί στον τοίχο λέει Ancien. Μήπως αυτό είναι το παλιό και το έχουν κάνει ανακαίνιση. Τέλος πάντων, είναι πάνω από 200 χρόνια το Δημαρχείο αυτό. Λέει 1824. Όχι, 1804. Λέει σε μια ταμπελίτσα εκεί. Λοιπόν, αχλάδια 4,50 το κιλό, για να μην λέτε. Το κουνουπίδι 6,5. Το... Οι ντομάτες είναι γύρω στα 5,5 το κιλό. Αυτές οι μεγάλες, τα κτίνη. Μικρές δεν έχει τα μπελίτσα. Πατζάρι δεν είναι αυτό. 4 το κιλό. Μπρόκολο 7 το κιλό. Σας λέω, παιδιά, έτσι για να κάνετε ένα μέτρο σύγκριση στη μέση λαϊκή. Φτάνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, Καθεδράλ Σαν Νικολά, ο καθεδρικός του Αγίου Νικολάου. Πολύ φοβάμαι ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος, κάνουν εργασίες ανακαίνησης, τουλάχιστον από την προσθενή είσοδο. Ατυχήσαμε. Εγώ σκοτώνω για κάτι τέτοια. Α, λες να μπαίνουν από τα δίπλα. Και που λέτε... Είμαστε τυχεροί. Ναι, ναι. Απίστευτο, παιδιά, απίστευτο. Αυτοί δεν είναι προτεστάντες εδώ, αυτοί είναι καθολικοί μάλλον. Γιατί βλέπω έχουν ακόμα γεωγραφίες.
Πάρα πολύ όμορφα και τα βιτρό. Πίστευτο. Πώς πάει η σειρά, από εκεί πάμε. Έτσι πάμε μάλλον, ναι. Και γυρίζουμε. Κοιτάξτε, έχει και πάνω αυτό. Θα σε κάνω zoom. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Άρα αυτό είναι το πίσω μέρος. Βιβλιαράκια μα θέλεις. Και νότες. Εξομολογήσεις, να φανταστώ. Γιατί είναι το εξομολογητήριο εδώ πέρα. Μύρος του, μύρη του Αγίου Νικολάου. Τι φάση. Ευαγγελιστική εκκλησία, ο Ιωάννης Παύλος, ο δεύτερος. Okay. Κάποιος τάφος είναι εδώ. Χίλια τετρακόσια τριάντα τρία. Βλέπετε, όλοι θρυνούνε. Το χέρι. Χέρι του έχει λείψανο μέσα. Η πένα του. Φλού δηλαδή. Για κάποιο δάχτυλο.
Ναι, γιατί από εδώ κανονικά είναι είσοδος. Οπότε η Άγια Τράπεζα είναι προς τα εκεί. Πάμε να δούμε. Που σημαίνει ότι το όργαν είναι από πάνω μας. Οπότε συνεχίζουμε. Ελπίζω να ακούγεται η φωνή μου στο βίντεο. Λοιπόν, εδώ είναι η Άγια Τράπεζα μέσα. Αλλά την είναι πολύ κλειδωμένη, barrier. Οπότε θεωρητικά το όργανο εκεί πέρα, πω να παίζει αυτό. Ξέρω το παρακάνω με τις εκκλησίες και τους ναούς, αλλά είναι αυτά που με τραβάνε περισσότερο. Λοιπόν, πάμε προς τα έξω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ είναι η πλατεία. Okay, πλατεία Ορμό, κάπως έτσι. Μουσείο Μηχανικής. Μουσείο Ιστορίας Νατούρ. Λοιπόν, αυτό είναι το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης του Φριβούργου. Ένα πτώμα. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής.
μια πιο μακρινή άποψη του μουσείου. Νίκη Ντε Σαν Φαλ του Τέστιν Λαγκράν Λουν. Πολύ αστέρο, χαιστήκα. Ένα από τα αξιοθέατα της πόλης, παράδοξο, είναι και μια από τις γέφυρες που έχουν χτίσει. Έχει πολλές γέφυρες, αλλά έχει ενώ σύγχρονη γέφυρα. Γενικώς, κοιτάξτε εδώ τώρα. Λες και βλέπεις του Ρίου Αντιρίου, αλλά στη στεριά. Το είχαμε δει και σε άλλη, πόλη, στο Μοντχέ νομίζω. Έχουν χτίσει τόσες γέφυρες, δεν έχει πολλά βουνά, οπότε να παρακάμπτουν τα αυτοκίνητα της πόλης. Ενώ στην Ελλάδα κάναμε το αντίθετο, προσπαθούσαμε ο δρόμος να περνάει από το χωριό μας. Εδώ το έχουν κάνει έτσι, δηλαδή αν δεν θες να βγεις, περνάς από πάνω, πραγματικά. Θυμάμαι κάποια στιγμή πηγαίναμε στη Γενέβη και πρέπει να είχαμε μετρήσει πάνω από 20 γέφυρες ότι περάσαμε. Και όχι μόνο για να μην περνάς μέσα από τις πόλεις, ενώ ότι είναι και βουνό, έχει γκρεμό από κάτω. Και σου λέει τι θα κάνουμε, στροφές. Βλέπετε την Φριστό Ευρυτανίας, όχι, θα περάσουμε ευθεία. Μα είναι 500 μέτρα ύψος, ευθεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχει. Λοιπόν, πέρασα και από το μουσείο, αλλά είχε... Πώς να το πω τώρα. Και εδώ εκκλησία είναι, Mortuaire. Ψιλοσύγχρονη τέχνη και δεν με αφορά καθόλου, ξέρετε τώρα. Αυτά που δεν ενδιαφέρει κανέναν, εκτός από τύπισες, φασές και από τύπους που το παίζουν καλλιτέχνες, μπας και σπρόξ. Δεν με ενδιέφερε. Καλά, είχε 2-3 εκθέσεις μέσα, αλλά δεν ξέρω, ήμουνα και μόνος μου, λέω άστο. Λοιπόν, φτάσαμε στο ποτάμι. Ελπίζω μην ακούγεται πολύ ο αέρας. Λοιπόν, αυτή η γέφυρα που είμαστε τώρα πάνω χτίστηκε το 1862. Ποια γέφυρα θέλει να πει αυτή, πέρα και το τρένο από εδώ. Καλά μπορεί. Α, από εδώ είναι πιο ενδιαφέρον, ρε. Και άλλη γέφυρα και απέναντι, πύργη. Ωραία φαίνεται. Ωραία πόλη είναι, παιδιά, μικρή πόλη, ήσυχη πόλη. Τα περισσότερα σπίτια που βλέπετε, είναι καινούρια, που δεν μπορώ να διακρίνω. Και στην ουσία κοντά στο ποτάμι είναι η παλιά πόλη. Okay. Ωραία. Λοιπόν, περάσαμε και από την άλλη πλευρά του ποτάμου τώρα. Είναι ακόμα πιο επαρχία φάση και βλάστηση.
Εδώ βλέπετε. Οπότε θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε το Φριβούργο έξω. Εδώ πού να πηγαίνει. Α, σπίτι είναι, καλά. Βλέπετε, εδώ είναι η παλιά πόλη και πίνει πιο μοντέρνα. Μην την πούμε άσχημη πόλη, θα την πούμε μοντέρνα. Πριβέ, εδώ είναι σπίτια, παιδιά. Και έχουν και ζωντανά πρόβατα. Πώς κατέβηκε όλος και κάτι. Εκεί θέλω να πάω κι εγώ. Βγάζουν τα πρόβατα. Λοιπόν, πω πω παιδιά, σκαλιά. Κάτσε πάμε μια ανάσα. Εδώ είναι ο κόκκινος πύργος. ...1387. Έλα ρε. Είχε και τείχος γύρω γύρω, ήταν φόρτρες. Εμείς μπήκαμε. Α, είναι το πιο παλιό... Α, το γράφει και στα αγγλικά εδώ. Είναι το παλιότερο οχυρό. Fortified Fight Tower. Έχουν βάλει και αυτά άμα πέσεις μάλλον. Καλά, δεν έχει κάτι μέσα τώρα. Προφανώς. Πύργος ήτανε. Βλέπετε εδώ είχε... trapdoor, πώς λέγονται αυτά, καταπακτή. Άμα ήσουν απάνω δηλαδή, πέταγες το καλάθι, στο γεμίζαν και τράβαγες. Εδώ το πρώτος όροφος. Καλά, θεωρητικά όταν ήταν πύργος είχε το τείχος γύρω γύρω. Τα δέντρα δεν υπήρχαν γιατί σου κόβανε την παρατήρηση. Ήτανε dead zone. Λοιπόν, πολεμίστρα μία. Βλέπετε, συνεχίζει. Αυτή ήταν η παλιά, μάλλον, πόρτα του τείχους, όχι του πύργου. Κοιτάξτε, κτίνας.
Καλά, τότε δεν υπήρχε η γέφυρα προφανώς το 1300. Αυτά εδώ τα έχουν βάλει περιματικά του τείχους, είναι για ενίσχυσή του να μην πέσει. Σου λέει είναι 700 ετών. Και το φτιάξανε, πώς το λένε, τύποι που προφανώς δεν είχαν τελειώσει κάτι. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, εδώ έχουν ζωγραφίσει. Εδώ έρχονται μάλλον πιτσιρικάδες και αράζουνε. Αράζουνε την πέτσα τους. Αχ. Πιο ψαλά. Τι πάει κι άλλο. Καλά, στα μπαλκόνια προφανώς έχουν βάλει κάγκελα, έτσι, δεν σε αφήνουνε. Πάμε κι άλλο πάνω. Εδώ πάει η σοφίτα, θα ανεβούμε προφανώς. Η τροχαλία, καλά, αυτό είναι μοντέρνο, έτσι. Θεωρητικά τότε δεν υπήρχε. Υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ηλεκτρική. Εδώ κάτι, μια πινακίδα το 1581. Βλέπω έχουν βάλει, επειδή ο πύργος μένει ανοιχτός, έχουν βάλει για τα πουλιά δίχτυ. Παρόλα αυτά, στο πύργος, παιδιά, είναι γεμάτος κουτσουλιές. Βλέπετε, εδώ έχει τρύπα. Το περιστέρι, ας πούμε, το εκάστοτε πουλί, δεν χρειάζεται να βρει τρύπα στο το παράθυρο. Μπαίνει και από το ξύλο, από μέσα. Διάφορες τρύπες στη σκεπή. Και εδώ είναι η σοφίτα. Δεν κατάλαβα. Μνήμη μιας παλιού ανοίγματος, πεπλούς, πουγαξές, το τουάρ. Πού είναι αυτό? Μάλλον πιο πάνω. Θεωρητικά είναι κλειδωμένο, ναι, δεν σε αφήνει. Έχει κι άλλο πάνω, έτσι. Αλλά ξέρεις, είναι το τελείως. Ανοίγαν αυτά. Μάλλον ανοίγαν έτσι, κάπως. Πέταγε στο ανάθεμα στον από κάτω και ξανά κλεινες. Να, εκεί πάνω είναι, μάλλον.
Ρε φίλε, τι μου το έχετε κλειστό. Τι να το κάνω, μόνο κλειστό. Τώρα μπορώ να πηδήξω, αλλά... Άσε με έχουν καμιά κάμερα. Ελβετοί είναι, φουλ οργανωμένοι. Λοιπόν, παιδιά, αυτός ήταν ο κόκκινος πύργος. Οχ, πάμε κάτω. Αυτό που παρατήρησα τώρα είναι ότι ο κάθε πύργος ήταν κομμάτι του τείχους, προφανώς, της παλιάς πόλης, η οποία ήταν κάπως έτσι το σχήμα του. Όχι, αυτό είναι εξωτερικό. Αυτό. Όχι, αυτό ήταν, ναι. Άμα ενώσεις όλους τους πύργους, τους ένωνε κάποτε τείχος. Και γι' αυτό μέσα είναι η παλιά πόλη, κοντά στο ποτάμι. Και βλέπετε εδώ. Romont Gate Power, Gross Gate Tower, Wheat Tower, Razor Tower, Murder Tower, Gate Tower, Henry Tower, Pond Gate. Τείχος, τείχος, τείχος. Και τα ένωνες όλα, κοίτα εδώ, όλα αυτά εδώ είναι πύργοι. Κοίτα να δεις, μπράβο τους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι του τείχους που καταλήγει στο ποτάμι και έχει και τον πύργο πάνω. Θα δείτε εδώ πέρα, αυτός εδώ ο Λεβέντης που έχει σπίτι, έχει αυτό το σπίτι, δίπλα έχει τον γκαράζ του και δίπλα την πισίνα του και τις κατσικούλες του. Πόσο τυχερός Λεβέντης είναι αυτός. Αν είναι δικές του κατσίκες, αλλά... Να μένεις εδώ ρε φίλε. Μπορείς μας Λοιπόν, έχει ένα δρόμο που πηγαίνει κάτω και ο δρόμος αυτός πηγαίνει πάνω στον τείχος. Προφανώς και θα πάμε πάνω στον τείχος. Μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, φτάσαμε. Πού πας εσύ? Πού πας? Περνάει. Α, τρίβεται. Καλά. Περνάνε στο κάτω χωράφι. Παιδιά, ό,τι βλέπετε κάτω είναι σπίτια, έτσι, στο ποτάμι. Οπότε εσύ, άμα δείτε το τείχος είναι από αυτή την πλευρά, από εδώ είναι ανοιχτό, γιατί εδώ ήταν η παλιά πόλη. Εσύ είχες στραμμένο το... Ερχόντουσαν οι βάρβαροι εδώ πέρα και τους έριχνες, εδώ που φανταστείτε ότι είναι τα πρόβατα. Όπως θα λες φίλε βάρβαρε. Και ήθελε να προστατεύσει την πόλη σου, ας πούμε, που να ήταν αυτή εδώ. Εντάξει, με λιγότερα Τέσλα και Λέξους. Αλλά αυτή ήταν η πόλη σου. Και ενωνόταν και με γέφυρες.
Πήγε μια μισή ώρα. Εδώ κάποιο σπίτι είναι, παιδιά. Μένει κόσμο, σας είπα. Προφανώς και ανεβαίνει. The Shot, Cat's Tower, των γατών. Ήτανε, λέει, για να reinforce το Tawit Point, πώς το λένε, στα τρωτά σημεία των οχυρώσεων χτίζαν αυτόν τον πύργο. Cat Tower, also called Middle Tower. Από το Age of Empire ήταν αυτή, νομίζω. 5 level είναι, πω. Ελπίζω να μην ξεκινάμε από το. Α. Αχ. Πάμε. Λοιπόν, με κύρα και μετά, αλλά φτάσαμε. Πάνω, βλέπετε εδώ έχει και τα βαριές καταπακτές. Οπότε να ρίχνεις τον... Άνοιγε αυτό. Τώρα δεν ανοίγει, ή το έχουν σφραγίσει βασικά. Έχει ένα ανοιχτό εδώ. Ρίχνεις το ανάθεμα στο βάρβαρο. Α, τι λέει εδώ, α, είναι γερμανικά, έχει νυχτερίδες, μαζεύει νυχτερίδες, λέει στα τέτοια. Και από εδώ ήταν η πόλη σου, που πρέπει να κάνεις να προστατεύσεις. Και πλατίτσα και κάτω, εκείνη και η γέφυρα. Η γέφυρα περνάει κόσμος ή τρώνε, ρε φίλε, τι... Πάμε να δούμε. Σον λανιμό μυστηριέ. Δηλαδή τόση ώρα δεν... Ήταν σκατά νυχτερίδων, δηλαδή. Δεν βλέπω κάτι τώρα, αν και πρέπει να είναι εδώ μέσα. Εδώ έχει φως. Υπό μία έννοια είναι επισκέψιμο. Όχι από, για τον κόσμο, για τους συντηρητές. Λοιπόν, πάμε ξανά κάτω. Okay. Ποιος πύργος ήταν τώρα αυτός εδώ. Εδώ είμαστε μάλλον, έτσι. Το 12. Όχι. Μπέρν είναι εδώ. Cat Tower, το 13. Εδώ είμαστε. Σκέφτεται πώς έκλεινε όλη η οχύρωση. Να, εδώ είναι μικρογραφία. Στο κέντρο... Α, εκεί στο κέντρο. Ο κύκλος της άμυνας. Όχι άμυνας, οχύρωση, συγγνώμη. Οκ. Πάμε. Μαλάκα, μάμουν αγάτα, θα έχεις πεθάνει.
Δηλαδή, παρόλο που δεν ήταν σε ψηλό σημείο και φαίνεται εκτεθειμένο, γιατί είναι τείχος και δεν έχει το high ground, λόγω ότι ήταν κατηφόρα για να έρθει ο άλλος, ερχόταν και τις μάζευε. Ή τόσο κατέβαινε, ο άλλος όταν έφτανε κάτω, μετά το τείχος ήταν 100 μέτρα πάνω του. Αυτό είναι σφραγισμένο. ...1896 είναι αυτή η σκάλα. Ο πύργος είναι το 1000... Ό,τι έλεγε απ' έξω, 300. Λοιπόν, exit. Μάλιστα. Έξυπνο αυτό πάντως με τις πλάκες, έτσι. Αν πέσεις, δεν φτάνεις, δεν τα μετράς όλα. Σε σταματάει ένα από τα δύο. Και αυτό θα είναι πολύ ωραίο το βράδυ μάλλον, τα plexiglass βασικά. Α, όχι, δεν έχουν φως. Και από εδώ έριχνες, ερχόταν όλες από κάτω, του ρίχνες. Πέτρες, ξέρω εγώ. Πάμε κάτω. Λοιπόν, και βγήκαμε από αυτή τη μικρή την πόρτα και βλέπετε τώρα το τείχος από την εξωτερική πλευρά. Αυτή ήταν η είσοδος της πόλης. Όλες και κάνει κατασκευή για να ανεβαίνει το γατάκι. Εδώ φαίνεται ότι κάτι είχανε. Σκάψαν το βουνό και είχαν χτίσει μια κατασκευή μάλλον. Κάποτες. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι... πώς το λένε, σπίτια. Τα περισσότερα. Δεν είναι εταιρείες, δεν είναι τουριστικά. Μένουνε. Εδώ περνά και το νερό από κάτω. Το συντριβάνι. Α, κάποιο κλεισάκι είναι εκεί. Για να το δούμε και αυτό το κλεισάκι. Πάει. Το γράφει εδώ, Σαπέλ. Άγιος Μπιτ. Δηλαδή, έτσι τέτοια φάση. Αυτό εκεί είναι. Α, δούμε. Σαν beat, beat. Τώρα ποιος είναι ο Άγιος Beat. Εκεί πηγαίνει μια... Με δικό σου ρίσκο βέβαια, ίσως πάμε. Κάτσε να δούμε λίγο την πύρη, την άλλη πλευρά της. Πόρτα του Κοτεγόντ.
Του έριχνε το τουφέκι εδώ με το τόξο, ό,τι ήθελες. Παιδιά, αυτό δεν είναι σπίτι τώρα, έτσι. Εδώ από πίσω κάποιος κοιμάται, είναι δωμάτιο. Πόσο γαμάτο. Τέλος διαδρομής. Εντάξει, το έχουν κλείσει. Ερχόταν, του έλεγες LTC. Σου έλεγε περιοδεύων. Και άμα δεν το γούσταρες, του πέταγες κοτρώνει από εδώ πάνω. Κτά! Πάμε να ανεβούμε από εκεί πέρα, από το βουνό, ρε φίλε. Έτσι, για να θυμηθούμε λίγο τα βουνά της Βρετανίας. Άμα πέσουμε, έχουμε τραβήξει βίντεο τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε προς τα πάνω. Εδώ τώρα με την κάμερα δεν ξέρω, γιατί θα κουνάει βασανιστικά. Αχ, κι άλλους. Bonjour. Σε κατεβαίνανε. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα που θέλει να με πάει. Ελπίζω να μείνει dead end και να σου λέει κυλί σου γυρνά πίσω. Έχει τα vibes Βρετανίας. Λοιπόν, βγήκαμε για ένα λεπτό από το δάσος, αλλά για να πάμε σε ένα μοναστήρι. Βασικά στο μοναστήρι δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πάμε, αλλά έχει μια πολύ γνωστή εκκλησία. Μας είπαν ξαναμπούμε σε ένα, από ένα άλλο κομμάτι. Άντε πάλι, πάλι σκαλιά ρε, πώς. Δεν κατεβαίνουμε ποτέ. Λοιπόν, τα λέμε πιο πάνω. Εν τω μεταξύ βγήκα από το δάσος και βγήκα σε μια πολύ σικάτη περιοχή. Μάλλον εδώ πέρα μένουν οι νεόπλουτοι. Πάλι καλά, έχουμε τον Ιησού Χριστό, μεγάλη. Μεγάλη χάρη του. Μπράβο τους, θα μπορούσα να μην το έχουνε. Ωραία, βρήκαμε τείχος. Μπαίνουμε ξανά στην πόλη, γάμα το. Παιδιά, έχω λιώσει. Κάπου εδώ έχει ένα μοναστήρι. Στο μοναστήρι δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε. Και έχει και μία εκκλησία η οποία είναι ψηλοσήμα κατά τεθέν. Τώρα είδομεν. Πάντως τα σπίτια δεν τράβηξα, γιατί ήταν κόσμος έξω και δεν ήθελα να τραβάω τα σπίτια, δεν έχει τίποτα άλλο εκεί. Ήταν σαν αυτά που βλέπουμε σε αμερικάνικες ταινίες. Καινούργια σπίτια όλα.
με τον κήπο τους, χωρίς φράχτη, κανένα φράχτη, πράσινο. Ωραία. Ανεβαίνεις και στο τείχος ή δεν αποτρέπεται? Λογικά ανεβαίνεις. Τι έχουμε να χάσουμε? Η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκυλιά. Σκαλιά. Βλέπετε εδώ, μετράνε πόσοι μπαίνουν, έτσι. Ξέρουν ότι είσαι μέσα. Οπότε αν κάποιος μπει και δεν βγει, μπορεί να στέλνουν κάποιον να... Καλά, δεν θα έχει κάτι ενδιαφέρον. Πιο πολύ για τη θέα πηγαίνουμε. Ωραία, πού είστε? Λοιπόν, εδώ καταλαβαίνετε, όχι που έχει παράθυρα, ήταν εκτός τυχών και εδώ ήταν εντός. Για να δούμε πού το ρίχνες, βλέπετε? Το τείχος. Καλά, προφανώς έχει αλλάξει και... Πώς το λένε? Η δομή του εδάφους. Έχει μπει χώμα, έχει προσθεθεί, έχει αφαιρεθεί. Προφανώς, τώρα δεν... Επειδή δεν είναι ότι... Περιμένουν ότι στην πέσουν από τη Γενέβη οι τύποι με τα μουσκέτα, προφανώς και δεν φτιάχνουν οχυρός, δεν τις συντηρούνε. Συντηρούνε μόνο τα οχυρά σαν... τους πύργους. Σαν ατραξιόν. Πάμε κάτω. Βλέπετε πάντως πως έχει μείνει. Δηλαδή αυτό ήταν αυτοσχέδιο στάφρος, άμα δείτε ότι έχει τείχος εδώ. Οπότε αναγκαστικά βαθαίνει εδώ, που ίσως να παίρνει και νερό, ίσως και όχι, irrelevant. Το θέμα είναι ότι μετά... Πρέπει να κάνεις το Spider-Man. Λοιπόν, πάμε μέσα. Φτάνει με τους πύργους σήμερα. Λοιπόν, φτάσαμε. Καταπληκτικό. Ήταν και το τρενάκι εδώ που φέρει τον κόσμο. Πόσο έχει? 15. Αν τους πούμε να μας πάνε μέχρι κάτω. Ένα δεκάφραγκο να μας παρατάσει. Νομίζω ότι έπεσα, παιδιά, και πέθανα. Λοιπόν... Οπ. Urobi fotku s tatíkom, Lian. Urobíš mi fotku? Nela, pojď mám do roboty. Oli. Λοιπόν, είπαμε εδώ πέρα είναι η εκκλησία Chapelle de Lorette, της Λορέτας, του Λορέτη. Πάρα πολύ ωραία εκκλησία.
Και εκείνο το μοναστήρι. Κοιτάξτε πόσο δρόμο κάναμε, παιδιά, σήμερα. Τα γυρίσαμε όλα σχεδόν. Καλά κάπα, ούτε καν, έχει πολλά μουσεία. Αλλά μάλλον ήρθε η ώρα της επιστροφής. Λοιπόν, φτάσαμε κάτω. Αυτό για κάποιο λόγο έχει περιφραγμένο. Έχει άπειρες κάμερες, κάγκελα παντού. Θα έλεγε κανείς ότι είναι φυλακή. Βέβαια, στο Google Map μου το βγάζει υποτίθεται σχολείο. Εάν αυτό είναι σχολείο, ρε φίλε, είναι, ξέρω εγώ, ποιοι κάνουν μάθημα, οι έξιμενοι εκεί μέσα. Δηλαδή, αποκλείεται, φυλακή είναι. Αλλά τώρα φυλακή εδώ πέρα. Εκτός άμα τα μέτρα ασφαλείας δεν είναι για να μην βγουν αυτοί έξω, αλλά για να μην πει κόσμος μέσα, είναι ότι κάτι φυλάνε. Bonvita, tech fair. Αυτό είναι μπακάλικο. Φοντού. Μια εταιρεία. Αυτό στα παράθυρά τους που είναι σαν διαβάσεις, το χρώμα ασπρόμαυρο, είναι όσο πηγαίνεις προς τη Γερμανία το έχουν ακόμη περισσότερο. Δηλαδή είναι τελείως γερμανική. Να το βλέπετε και εδώ. Γερμανική πινελιά. Δεν ξέρω αν το έχουν καθιερώσει τόσο πολύ. Λοιπόν, λογικά φτάνουμε στη γέφυρα. Ναι. Λοιπόν, μάγκες, αυτό για σήμερα. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Πρέπει να βγει και μεγάλο το βίντεο. Κάντε μια ρεσκία. Μια εγγραφή, αν θέλετε κι άλλα. Αγάπη μου. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά σε όλους.